Θα συναντήσουμε εκεί την κυρία Μαρία Φραγκιουδάκη. Είναι κοινωνική λειτουργός της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, όπως είπαμε, και κοινωνικής μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Είναι και αναπληρώτρια προϊσταμένη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Αλλά κυρίως είναι κοινωνική λειτουργός. Αυτό. Αυτό είναι το βασικό. Είναι που είναι το βασικό μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την τιμή και πρόσκληση που μου κάνετε. Να είστε καλά. Κυρία Φραγκιουδάκη, σήμερα ο λόγος που βρισκόμαστε είναι γιατί έρχεται ξανά αυτό το πρόγραμμα επιμόρφωσης ουσιαστικά, εκπαίδευσης των υποψηφίων θετών γονέων, σωστά? Πολύ σωστά. Όπως γνωρίζετε άλλωστε, κυρία Καριωτάκη, η Περιφέρεια Κρήτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποστηρίζει στεναρά τους θεσμούς της παιδικής προστασίας, τόσο την τεκνοθεσία όσο και την αναδοχή. Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι η ένατη φορά που πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, από το 2020 που ξεκίνησε αυτή η λειτουργία. Άρα, να πούμε λίγο λοιπόν, γιατί μιλάμε, κυρία Φραγκιουδάκη, μιλάμε για εκπαίδευση των υποψήφιων θετών γονέων. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά? Σωστά. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί κομμάτι της διαδικασίας προκειμένου οι υποψήφιοι θετοί γονείς να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν σύνδεση, όπως το λέμε στη δική μας πλέον γλώσσα, με ένα παιδί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποια δομή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιμορφωθούν 30 ώρες σύμφωνα με την νομοθεσία. Και έτσι λοιπόν η Περιφέρεια Κρήτης λειτουργεί αυτά τα προγράμματα από το 2020 που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και έχουμε φτάσει επιτυχώς στον ένατο κύκλο. Το πρόγραμμα γίνεται σε 6 θεματικές ενότητες, διάρκειας 5 ωρών κάθε θεματική ενότητα, με διαφορετική φυσικά θεματολογία κάθε φορά, προκειμένου, και ο στόχος του είναι αυτός, να ενισχυθεί ο ρόλος που θα κληθούν να αναλάβουν σε λίγο διάστημα. Ωραία. Τώρα, σε αυτό το κύκλο, ουσιαστικά μιλάμε, αν έχω καταλάβει καλά, για 21 ζευγάρια, 21 υποψηφίους, σωστά? 21 άτομα. Α, 21 άτομα. Από τα οποία κάποιοι είναι ζευγάρια και κάποιοι μονογονείς, γιατί όπως γνωρίζετε ή αν δεν το γνωρίζετε, το επαναλαμβάνω, υποψήφιοι θετοί γονείς, όπως και ανάδοχοι, μπορεί να γίνουν και μονογονείς. Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί γύρω από το θεσμό της υιοθεσίας. Τώρα, μια παρένθεση, κυρία Φραγκιουδάκη, πια δεν λέμε υιοθεσία, λέμε τεκνοθεσία? Οφείλουμε να λέμε τεκνοθεσία, για το λόγο του ότι ο όρος είναι προτιμητέος, διότι δεν υιοθετούνται βέβαια μόνο αγόρια, υιοθετούνται και κορίτσια. Άρα, μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για τέκνα. Σωστά. Και επειδή η επιστημονική κοινότητα τουλάχιστον τον έχει υιοθετήσει ως όρο. Ναι, ακριβώς. Να εξηγήσουμε και στον κόσμο ότι για όποιον δεν γνωρίζει, το υιοθεσία ουσιαστικά η ρίζα του έρχεται από το υιός, από το γιος δηλαδή, αλλά δεν είναι μόνο η γη που υιοθετούνται, είναι και οι κόρες. Όλα παιδιά του ξεκινάει από πολύ παλιά, από το τι θυμιών κάνω κάποιον γιο μου από την αρχαία Ελλάδα, γιατί υιοθετούνταν μόνο αγόρια, όπως ξέρετε. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, μιας και σας έχουμε εδώ κοντά μας και συζητάμε αυτή τη στιγμή και μιας και είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η διαδικασία, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα φτάσει μέχρι περίπου τα τέλη του Απρίλη, τα σεμινάρια. Ξεκινάμε αύριο. Γίνεται, η κάθε θεματική ενότητα έχει μία απόσταση μίας εβδομάδας και αυτό γίνεται σκόπιμα, προκειμένου να μπορούν να αφομοιωθούν οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ξεκινάμε λοιπόν αύριο, 29 Μαρτίου, και ολοκληρώνουμε 30 Απριλίου. Η εκπαίδευση, κυρία Φραγκιουδάκη, από ό,τι καταλάβαμε, είναι πολύπλευρη. Δηλαδή, σε διάφορους χώρους, από τη σκοπιά της νομικής, έτσι, της υγείας, σωστά? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ξεκινάμε αρχικά με το νομικό κομμάτι, όμως συνεχίζουμε και έχουμε αρκετά αξιόλογους εκπαιδευτές και επιμορφωτές, και αυτό πρέπει να το πούμε και να το τονίσουμε, ότι έχουμε την τύχη ως Περιφέρεια Κρήτης να συνεργαζόμαστε εξ αρχής με μεγάλα ονόματα, όπως τα λέμε εμείς στον κλάδο της παιδικής προστασίας. Για παράδειγμα, αύριο την εναρκτήρια, τέλος πάντων, το ξεκίνημά μας θα το κάνει η κυρία Κουφονικολάκου Θεώνη, που είναι συνήγορος του παιδιού, όπως γνωρίζετε. Βέβαια. Ακολουθούν η κυρία Τατιάνα Γκόρνη για τις επόμενες δύο θεματικές ενότητες, η οποία είναι ψυχολόγος και σύμβουλος ψυχικής υγείας στη μη κυβερνητική οργάνωση ΡΙΖΕΣ.
γνωστή για τη δράση της στο δικό μας τομέα. Επίσης, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνεργαζόμαστε άψογα με τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης, την άλλη υπηρεσία, τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Κρήτης. Η κυρία Τσικνάκη και η κυρία Πετράκη θα εισηγηθούν και αυτές κάποια ενότητα. Και εκτός από εμάς που θα κάνουμε επίσης μια ενότητα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, τον κύριο Γεώργιο Νικολαίδη. Λοιπόν, πάμε τώρα να φωτίσουμε μερικά σημεία στο κομμάτι της τεκνοθεσίας. Θα το μάθω, κυρία Φραγκιουδάκη. Αρκεί να πω ότι, αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω, ότι πέρα από τα επιμορφωτικά προγράμματα, η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει και με άλλες δράσεις στην ενίσχυση των υποψηφίων θετών γονέων και, αν θέλετε, μπορώ να κάνω κάποια αναφορά. Βεβαίως, ναι, πείτε μας. Όπως, για παράδειγμα, οργανώνει, πέρα από αυτά τα επιμορφωτικά προγράμματα που είναι υποχρεωτικά, ομάδες αυτογνωσίας και ομάδες ενίσχυσης ρόλου με τους ψυχολόγους που έχει αυτή τη στιγμή η υπηρεσία μας. Έχει εκδώσει φυλάδιο για τους θεσμούς της παιδικής προστασίας, το οποίο διανέμει όχι μόνο σε αυτούς που έρχονται να ενημερωθούν, αλλά πέρυσι και φέτος διανύμαμε σε όλη την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού Ηρακλείου, προκειμένου να κάνουμε προώθηση των θεσμών αυτών. Επίσης, στηρίζει τους υποψήφιους θετούς γονείς με διανομή βιβλίων ειδικής θεματολογίας για την υιοθεσία. Και ακόμα έχει προβεί σε μια πολύ σπουδαία ενέργεια, τουλάχιστον κατά μας, που είναι η ψηφιοποίηση όλων των αρχείων των υιοθεσιών. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω πραγματικά. Το ξέρω, κυρία Καριωτάκη, και το έχουμε συζητήσει κατηδία. Όλων των αρχείων των υιοθεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου από το 1973 έως σήμερα. Θα μου πείτε γιατί είναι σημαντικό αυτό. Πείτε το αυτό. Πόσο σημαντικό είναι να μπορούν οι άνθρωποι να βρουν τις ρίζες τους. Αυτό είναι μια ολόκληρη εκπομπή και δεν μπορώ να το εξηγήσω μέσα σε μερικά λεπτά. Όμως, με τη δράση αυτή της ψηφιοποίησης όλων των αρχείων που ήταν γραμμένα, ξέρετε, χειρόγραφα και σε ριζόχαρτα, τα παλιά που δεν υπήρχαν τότε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σε λίγο καιρό θα διαλύονταν αυτά τα έγγραφα και δεν θα είχαν με τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν το αρχικό κομμάτι της ζωής τους. Έτσι, που είναι το ιερό αυτό. Δικαίωμα, έτσι, το καταλαβαίνουμε. Βεβαίως. Είναι δικαίωμα του κάθε ένα να έχει γνώση της ταυτότητάς του και δι' του υιοθετημένου. Επομένως, με αυτή την κίνηση, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έσωσε τα αρχεία αυτά, διότι τα ψηφιοποίησε και μπορεί οποιοδήποτε που γνωρίζει έστω ότι έχει περάσει από την υπηρεσία μας να κάνει πολύ εύκολα τον έλεγχό του και είναι και διευκολυντικό και για τους υπαλλήλους που ασχολούνται. Βεβαίως. Από το 1973 και μετά, να το ξαναπούμε αυτό. Μιλάμε για πάνω από 1000 αρχεία, κυρία Καριωτάκη, αν θέλετε και αριθμητικά να πούμε. Πάνω από 1000 αρχεία. Και ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί αυτό. Και αν δεν είχαμε τους συμβασιούχους μας εδώ, να τα λέμε και αυτά. Να τα πείτε, κυρία Φραγκιουδάκη. Διότι σε αυτά τα αρχεία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε υπάλληλος. Πρέπει να καλύπτεται από το απόρριτο. Επομένως, κοινωνικοί λειτουργοί συμβασιούχοι έκαναν αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε τώρα πώς κάποιες υπηρεσίες πραγματικά τους έγινε δώρο, που έκαναν φοβερή δουλειά με τους συμβασιούχους. Οι οποίοι συμβασιούχοι θα έπρεπε να είχαν παραμείνει σε αυτές τις υπηρεσίες για να στηρίξουν το έργο των υπηρεσιών. Βεβαίως. Γιατί δυστυχώς είναι τόσα πολλά τα αντικείμενά μας που αυτά τα δεύτερα θέματα που θέλουν χρόνο στην ουσία για να γίνουν. Τα δεύτερα πρώτα, κυρία Φραγκιουδάκη. Γιατί αυτό για τους ανθρώπους που είναι υιοθετημένοι είναι πρώτο θέμα. Θέλω να πω ότι δεν είναι τα άμεσα τα επίγοντα. Έτσι, ήταν έτσι. Χαρακτηρισμός. Όμως, το βάλαμε στόχο, το βάλαμε σκοπό, το πετύχαμε και αυτή τη στιγμή είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω αν έχει πραγματοποιηθεί και σε άλλη περιφερειακή ενότητα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Βέβαια, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν υποθέσουμε τώρα ότι θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα παιδί, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας κάνω
είναι γιατί όλοι λένε ότι δεν μπορούν να υιοθετήσουν παιδί, ενώ την ίδια ώρα τα κέντρα προστασίας παιδιού ή τα ιδρύματα ή όπως θέλετε πείτε τα είναι γεμάτα παιδιά. Σημαντικές και οι δύο, σας, και οι δύο ερωτήσεις σας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το ότι κάποιος θέλει να υποβάλει αίτηση για να γίνει υποψήφιος θετός γονέας και στο μέλλον θετός γονέας. Αυτή μπορεί να την υποβάλει πλέον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.aninet και όχι aninet από τα λατινικά αρχικά της αναδοχής υιοθεσίας, aninet.gr, όπου εκεί με τους κωδικούς τάξης του μπορεί να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά. Αυτό ήταν μια πολύ σπουδαία καινοτομία του νόμου 4538 του 2018, διότι έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες πολίτες, αντί να πηγαίνουν από ίδρυμα σε ίδρυμα και να καταθέτουν αίτηση, με μια τους αίτηση να καταστούν εν δυνάμει υποψήφιοι θετοί γονείς για όλα τα παιδιά όλων των ιδρυμάτων σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Βέβαια. Ωραία. Αυτό λοιπόν, αφού μπουν σε αυτή την πλατφόρμα, στο κουτάκι που λέει είσοδος για πολίτες και βάλουν τους κωδικούς τάξης, αμέσως η αίτησή τους, τα πρώτα προσωπικά στοιχεία, φαίνονται στο κοντρόλ και από εκεί και έπειτα συμπληρώνουν τα τυπικά δικαιολογητικά που έχουν να κάνουν με μια σειρά εντύπων, τα οποία προσδιορίζουν συγκεκριμένους παράγοντες που πρέπει να υπάρχουν προκειμένου αυτοί οι γονείς, αυτοί οι υποψήφοι να μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους. Συγκεκριμένα να έχουν πιστοποιητικά υγείας, μια ληξιαρχική πράξη γάμου, εφόσον μιλάμε για υιοθεσία, να υπάρχει καλή σωματική ψυχική υγεία, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ούτως ώστε να μπορούμε να δούμε και την ηλικία τους, μπορούν να υιοθετήσουν άτομα ηλικίας από 30 έως 50 ετών. Ναι. Να μην έχουν πλεξίματα με τον νόμο, και αυτό το διαπιστώνουμε μέσω δικαιολογητικών που έχουν να κάνουν με την ποινική τους κατάσταση. Καθαριστικό εφορίας. Αυτά είναι τα τυπικά, τέλος πάντων, οι τυπικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος θετός γονέας, προκειμένου να μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, που έχει να κάνει με τον, δεν μου αρέσει η λέξη έλεγχος, αλλά δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω τελείως κάπως διαφορετικά, των ουσιαστικών προϋποθέσεων που πρέπει να έχει ένας υποψήφιος θετός. Δηλαδή, αν οι τυπικές προϋποθέσεις καλύπτονται, είναι μέσα σε αυτά που ορίζει ο νόμος, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι, που εμένα μου αρέσει να το ονοματίζω ως κοινωνική συνεργασία, δηλαδή τη συνεργασία του υποψηφίου με τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν να γίνουν θετοί γονείς, ποια είναι τα κίνητρά τους και ποιες προϋποθέσεις ουσιαστικές κατέχουν, ούτως ώστε εμείς να μπορούμε να βάλουμε πλέον σαν επαγγελματίες την υπογραφή μας ότι ένα δυσκολεμένο παιδί, γιατί μιλάμε για δυσκολεμένα παιδιά, θα έρθει και θα μπει σε μια οικογένεια που θα μπορεί να το φροντίσει όπως αξίζει σε κάθε παιδί. Άρα είναι ο δεύτερος και πιο ουσιαστικός πλέον έτσι έλεγχος, να το πούμε έτσι, κυρία Φραγκιουδάκη. Ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο νομοθέτης το προσδιορίζει ένα εξάμηνο, έτσι. Ακριβώς για να πραγματοποιηθεί η λεγόμενη κοινωνική έρευνα. Σας λέω, εμένα μου αρέσει καλύτερο όλους κοινωνική συνεργασία, προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτοί οι γονείς όχι μόνο θέλουν, αλλά κυρίως μπορούν. Και μετά? Μετά λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι η έρευνα βγαίνει θετική, ακολουθεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα για το οποίο κάναμε αναφορά προηγουμένως. Και στην ουσία, όταν ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, παίρνουν το εισιτήριο για να μπορούν να συνδεθούν με κάποιο παιδί από κάποια δομή που βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε να συνδεθούν, εννοούμε... Τι ακριβώς εννοούμε. Ναι. Λοιπόν, θα σας κάνω λοιπόν αυτή τη σχετική αναφορά. Για παράδειγμα, αν με βάση ένα ερωτηματολόγιο το οποίο οι υποψήφοι θετοί γονείς συμπληρώνουν στο τέλος της συνεργασίας και που δεν έχει να κάνει με το αν το παιδί έχει γαλανά μάτια, έτσι, ή καστανά μαλλιά, αλλά έχει να κάνει με παράγοντες όπως για παράδειγμα η ηλικία, όπως για παράδειγμα αν το παιδί έχει αδέλφια, τι φύλο είναι, αν θέλουμε ένα παιδί της ίδιας εθνικότητας ή άλλης φυλής, αν θέλουμε ένα παιδί με κάποια προβλήματα υγείας ή όχι,
Συμπληρώνουν λοιπόν αυτό το ερωτηματολόγιο και στην ουσία προσδιορίζουν το χρόνο της αναμονής τους. Mm. Γιατί, για εξηγήστε το. Ναι. Έτσι, στην ουσία, έτσι στην ουσία θα περάσω στο δεύτερο ερώτημά σας, δηλαδή τι γίνεται ακριβώς και γιατί περιμένουν παιδιά στα ιδρύματα. Από την εμπειρία μου έχω να σας πω ότι το 95% των υποψηφίων θετών γονέων που περνάει εδώ την πόρτα της υπηρεσίας είναι γονείς οι οποίοι θέλουν ένα παιδάκι μέχρι 2 ή 3 ετών. Μάλιστα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή τη στιγμή στις δομές τα περισσότερα παιδιά είναι ηλικίας άνω των 6 ετών. Επομένως καταλαβαίνετε ότι το πόσο θα περιμένει κάποιος για να ικανοποιηθεί έχει να κάνει με το τι έχει δηλώσει στο ερωτηματολόγιο. Ναι. Αν θέλετε το κάνουμε και πιο πρακτικά. Για παράδειγμα, αν σήμερα εγώ και εσείς κάνουμε την ίδια μέρα αίτηση, επιμορφωθούμε τον ίδιο χρόνο, ναι, και στην ουσία πάρουμε το εισιτήριο για αυτή τη σύνδεση την ίδια στιγμή και έχουμε δηλώσει εσείς για παράδειγμα ότι επιθυμείτε ένα παιδί που να είναι ηλικίας από 0 έως 2, είναι μόνο κορίτσι, είναι μόνο ελληνικής καταγωγής, δεν θέλετε αδέλφια και δεν θέλετε να έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Ναι. Ενώ εγώ στην αίτησή μου έχω δηλώσει ότι εμένα δεν με πειράζει, μπορώ και έχω τη δυνατότητα να αναλάβω ένα παιδί ηλικίας 0 έως 2, 2-5, 5-8 ή και 8-12 ή ακόμα και παραπάνω. Δεν με νοιάζει αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Δεν με νοιάζει αν έχει και ένα αδελφάκι, θα το προτιμούσα. Δεν με νοιάζει αν δεν είναι Ελληνάκι. Δεν με ενδιαφέρει η φυλή. Και αν υπάρχει και κάποιο πρόβλημα υγείας που μπορώ να το αντιμετωπίσω και τα έχω κλικάρει όλα αυτά στο ερωτηματολόγιο, ποιος λέτε ότι θα εξυπηρετηθεί πρώτα? Εσείς φυσικά. Εσείς. Αυτό θέλω να πω. Χαιρόμαστε όμως γιατί το κάνατε Λιανά πραγματικά. Αυτό εξηγώ και στους υποψηφίους, ναι, όταν έρχονται εδώ. Ναι. Όταν όμως το 95% των ερωτηματολογίων είναι θέλω σαν τις πρώτες περίπτωσης, καταλαβαίνετε ότι θα περιμένουν αρκετό χρόνο για να εξυπηρετηθούν. Άρα, το πότε θα εξυπηρετηθώ δεν έχει να κάνει με το πότε θα τελειώσει η διαδικασία. Σας εξήγησα ότι η διαδικασία μέσα σε 6 μήνες πρέπει να τελειώσει και ας πούμε ότι και το επιμορφωτικό, γιατί δεν κάνουμε κάθε μήνα επιμορφωτικά, ας πούμε λοιπόν ότι μέσα σε 9 μήνες έχουμε τελειώσει. Το πότε θα εξυπηρετηθώ έχει να κάνει με τις δικές μου καθαρά επιλογές. Αυτές που έχω δηλώσει στο ερωτηματολόγιο. Τώρα να σας πούμε την αλήθεια, και εγώ προσωπικά φανταζόμουν ότι η πρώτη κατηγορία θα ήταν πολύ μεγάλη, αλλά τόσο συντριπτικό ποσοστό το 95%. Πάλι καλά, κυρία Φραγκιδάκη, που δεν ζητάνε και χρώμα ματιών και χρώμα μαλλιών. Και μαλλιών, ναι. Γι' αυτό λοιπόν η προσπάθεια της δικής μας ενότητας, τουλάχιστον όσα χρόνια ασχολούμαστε εδώ, είναι να μπορέσουμε να δείξουμε στους ανθρώπους υποψηφίους ότι και τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζήσουν σε μια οικογένεια, βέβαια, να κατευνάσουμε τους φόβους τους και έχουμε πετύχει ένα καλό, μπορώ να πω, αριθμό υποψηφίων που το αρχικό τους ερωτηματολόγιο άλλαξε και μετά τα επιμορφωτικά και μετά τη συνεργασία που είχαν μαζί μας και ανέβηκαν, κυρίως το πρόβλημά μας είναι στο ηλικιακό, όπως καταλαβαίνετε. Όλα τα άλλα είναι πιο δεύτερα. Στο ηλικιακό είναι το θέμα. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι ένα μικρότερο παιδί δεν έχει θέματα, δεν έχει προβλήματα κλπ. Και αυτό είναι ένας μύθος. Το τραύμα υπάρχει από την κοιλιά της μαμάς τους και συνεχίζεται. Αλλά εκδηλώνεται με άλλους τρόπους. Βέβαια. Μάλιστα. Εγώ εύχομαι να έρθει μια στιγμή, κυρία Φραγκιδάκη, που σε κανένα ίδρυμα δεν θα υπάρχει κανένα παιδί. Το ευχόμαστε κι εμείς και αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που πνέει και ένας αέρας από ιδρυματοποίησης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, παρότι μιλάμε για την τεκνοθεσία, να δώσουμε και έμφαση στο να αυξήσουμε πάρα πολύ τους αναδόχους γονείς, το μητρό δηλαδή των αναδόχων, προκειμένου κανένα παιδί να μην περνάει την πόρτα ενός ιδρύματος. Οι ανάδοχοι να έρθουν να υποκαταστήσουν αυτό που λέμε σήμερα ίδρυμα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος τα παιδιά να περνούν και να υποβάλλονται σε μια δευτερογενή κακοποίηση, διότι όσο και καλό να είναι ένα ίδρυμα, δεν τα λέω εγώ αυτά, και οι συνήγορους του παιδιού και όλες οι επιστημονικές έρευνες θα αναφέρουν και η Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία αναφέρεται στο ότι είναι πρωταρχικό δικαίωμα για ένα παιδί να ζει μέσα σε μια οικογένεια,
αρχικά στη δική του βέβαια, και αν δεν υπάρχει αυτή η ικανότητα σε μια ανάδοχη ή σε μια αφεντή οικογένεια. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε και το μητρό των αναδόχων γονέων, ώστε τα παιδιά όταν χρειαστεί να απομακρυνθούν από την οικογένειά τους, να έχουμε ανάδοχους γονείς οι οποίοι θα υποκαταστούν το ίδρυμα. Έτσι. Γι' αυτό το θεσμό, για αυτές τις διαδικασίες θα μιλήσουμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Να μην γίνει σύγχυση. Ακριβώς. Δεν θα τα βάζω, δεν θα τα μπλέκουμε εμείς εδώ. Άλλο η υιοθεσία, άλλο η αναδοχή. Και όταν έρθει η στιγμή θα μιλήσουμε. Όπως λέμε και στο φυλάδιό μας, είναι διαφορετικοί θεσμοί, αυτή είναι η λεζάντα του φυλαδίου, ίδιας αξίας όμως για το παιδί. Γιατί του δίνουν τη δυνατότητα να ζήσει μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Είτε προσωρινά, είτε ημώνυμα. Και αυτή είναι η μόνη ομοιότητα μεταξύ των δύο θεσμών. Κατά τα άλλα, είναι διαμέτρου αντίθετοι θεσμοί. Έτσι. Λοιπόν, κυρία Φραγκιουδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Μας φωτίσατε όλες τις πτυχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.